Με την απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη συνεχίστηκε σήμερα η δίκη του γνωστού ηθοποιού που κατηγορείται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμών. Πάμε και πάλι στη Μαρία Δουρουδή στα δικαστήρια. Να μας πεις, Μαρία, τι υποστήριξε ο Πέτρος Φιλιππίδη στην πολύωρη απολογία, η οποία συνεχίζεται ακόμα. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζεται. Πάνω από 4 ώρες απολογείται ο Πέτρος Φιλιππίδης. 9 μήνες μετά την έναρξη της δίκης ήρθε και η δική του ώρα. Να σου πω ότι ήταν εμφανώς καταπευλημένος. Καθιστός απολογείται λόγω των προβλημάτων υγείας. Και όπως είπε, κάποια κομμάτια να σας πω χαρακτηριστικά από την απολογία του, δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ σε αυτή τη θέση στα 60 μου χρόνια. Είναι άδικο. Η ζωή μου καταστράφηκε. Ο ίδιος καταστράφηκα. Με είπαν βιαστή. Δεν είμαι βιαστής. Έχω συνεργαστεί με τόσο κόσμο. Δεν ακούστηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Να ακουστεί ότι είμαι οξύθυμος, απαιτητικός, τελειομανής. Αυτό που είδα σε αυτή την αίθουσα ανάμεσα στους δικηγόρους δεν γίνονται στο θέατρο. Αν έχω εκνευριστεί, βεβαίως. Αν έχω τσακωθεί, βεβαίως. Αν έχω παίξει ξύλο, δεν έχω, σας πληροφορώ. Πάντα ήθελα τα καλύτερα για όλους. Και συνεχίζει ο Πέτρος Φιλιππίδης στην απολογία του. Είμαι άπιστος, ναι. Βιαστής δεν είμαι. Είμαι νευρικός, δεν έχω βρήσει ποτέ. Όσα αυτοκίνητα και να είχα εγώ, δεν βίαζα. Δεν τους βγαίνει. Ακούστηκε ότι είχα ένα αυτοκίνητο τόσο διαστημικό που δεν μπορούσε να βρει το πόμολο της πόρτας να ανοίξει. Όπως είπα και πριν, Εύα, η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Δουρουδή.